άρθρα του ψευδεπίγραφου κλιματικού νόμου περιέχουν και διαμορφώνουν τους όρους εκείνους που εξασφαλίζουν ικανοποιητική κερδοφορία για νέες επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας και άλλους κλάδους της οικονομίας. Αποτελούν τον πράσινο οδοστρωτήρα που θέλει να αλλάξει τελείως τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων για να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη μιας κούφτας ενεργειακών αλλά και άλλων ομίλων. Γι' αυτό συγκαλύπτεται όλες τις δραστικά αρνητικές συνέπειες που έχει η υλοποίηση του κλιματικού νόμου στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Ανοίγεται πόλεμο, υποβαθμίζοντας παραπέρα βία τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, γενικεύοντας παραπέρα τη φτωχοποίηση σε βάθος και έκταση, χωρίς να προστατεύετε το περιβάλλον. Και είσαστε όλοι συνένοχοι σε αυτή τη δίθεν πράσινη συμφωνία, που στρατηγικά συμφωνείτε και διαφωνείτε σε πουσιώδη ζητήματα. Μέσα από τα άρθρα λοιπόν φαίνεται πιο καθαρά και σίγουρα ότι θα γίνει ακριβότερο το ηλεκτρικό ρεύμα με πολλαπλασιασμό της ενεργειακής φτώχειας και κυρίως μεταφράζεται σε νέες επιβαρύνσεις στη λαϊκή οικογένεια για την υποχρεωτική αλλαγή εξοπλισμού σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής και σε πολλούς φόρους και πρόστιμα για την υλοποίησή της. Δηλαδή, έχετε πάρει το μαστίγιο. Ταυτόχρονα συσκοτίζετε πως οι βαριές επιπτώσεις στους εργαζόμενους είναι απαραίτητα δεμένες με την επιδείνωση και επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, την επιβολή φτηνής εργατικής δύναμης για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των πράσινων επενδύσεων. Πιο ειδικά με το άρθρο 1. Περιγράφεται ο στόχος αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου με άλοθη τη μείωση εκπομπών και αύξηση απορροφήσεων, που οδηγεί σε καταστροφή κεφαλαίου που δεν θεωρείται οικολογικό πράσινο, ωστόσο στον καπιταλισμό είναι αναγκαία η καταστροφή για να δώσει όθηση στην εκμετάλλευση σε νέα προϊόντα και μέσα παραγωγής. Αυτό εσείς το ονομάζετε ενίσχυση ασφάλειας δικαίου στους επενδυτές. Εξασφαλίζεται έτσι όλες τις προϋποθέσεις κερδοφορίας με βασικό την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης αλλά και των άλλων επιπτώσεων στην τσέπη των λαών. Η ομαλή μετάβαση της οικονομίας και κοινωνίας στην κλιματική ουδετερότητα, όπως επικαλείστε, είναι ο στόχος για ενεργή συμμετοχή ενσωμάτωσης στα πράσινα καπιταλιστικά σχέδια της αστικής τάξης για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτή είναι η αντίληψη της πράσινης μετάβασης που πασπαλίζεται με χρυσόσκονη λέξεων όπως με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαια και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, τις επιπτώσεις τις βιώνουμε με ένα ατέλειωτο λαβύρινθο ακρίβειας που μέρα με την ημέρα διωγγώνονται τα προβλήματα. Με την ακρίβεια και αυξήσεις σε ρεύμα, καύσιμα να διαλύουν το λαϊκό εισόδημα. Σε συνθήκες αυξημένης ζήτησης σε ρεύμα και εν ώψη καλοκαιριού, με προβλέψεις για στάσιμο πληθωρισμό και επισητιστική κρίση σε βάθος δεκαετίας, αλλά και εκτιμήσεις για αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και το 2023. Αποδεικνύεται έτσι πως η πράσινη μετάβαση και η κλιματική ουδετερότητα, μόνο ουδέτερες και φιλικές δεν είναι για τις τσέπες και για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αφού βασικός στόχος της πράσινης ανάπτυξης είναι η ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από την ενέργεια, τις κατασκευές, τις μεταφορές και τις κρατικές υποδομές ευρύτερα. Στο άρθρο 2. Περιγράφεται το αντικείμενο για την πορεία απανθρωποποίησης έως το 2050, με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ουσιαστικά μας παραπέμπει στην ευρωενωσιακή προκρούστια αρχή κόστους ωφέλους, περιφρονώντας την παραπέρα διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας που μπορεί να φτάνει και στο μαγκάλι για να ζεσταθούν και να οδηγούνται. Μερικές φορές και στο θάνατο, δεν είναι της φαντασίας μας, αλλά γεγονότα που έχουν συμβεί.
Ταυτόχρονα είναι υποκρισία, γιατί η χρήση του πανάκριβου αμερικάνικου υγροποιημένου αερίου που παράγεται με τη σχιστολιθική μέθοδο επιβαρύνει πολλαπλάσια το περιβάλλον, τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά τη μεταφορά του. Στο άρθρο 3 με τους ορισμούς θα ξεχωρίσω τον όρο κλιματική ουδετερότητα που το παρουσιάζεται ως ο ισοσκελισμός των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πηγές και των απορροφήσεών τους από καταβόθρες. Για να είμαστε σοβαροί, δεν έχει νόημα ούτε ουσία αυτός ο ορισμός παρά μόνο σε μια περίπτωση, όταν αναφέρεται σε πλανητικό επίπεδο. Αφού είναι γνωστό ότι το κλίμα της γης καθορίζεται ουσιαστικά από την τεράστια ηλιακή ενέργεια που αλλάζει και θα συνεχίσει να αλλάζει το κλίμα της γης. Συνεπώς, δρά παραπλανητικά η λεγόμενη κλιματική ουδετερότητα όταν αναφέρεται, παραδείγματος χάρη σε γεωγραφική περιοχή, χώρα, νησί, δήμο, περιφέρεια και ούτε καθεξής, γιατί ακόμα και αν αυτή μηδενίσει το ανθρεακτικό αποτύπωμα, όμως μικρή ως μηδενική θα είναι η θετική επίπτωση, όπως έχει εφεύρει και την έννοια η αστική προπαγάνδα και την προσαρμόζει στο δικό της κλίμα βέβαια. Επίσης προϋποθέτει ότι είναι τεχνητά εφικτή η αποκατάσταση μιας αξιόπιστης αμφιμονοσήμαντης αντιστοιχίας ανάμεσα στην εκάστοτε εξεταζόμενη πηγή εκπομπής και στις συγκεκριμένες καταβόθρες και θεωρεί ότι έτσι πιστώνεται τα ωφέλη. Είναι παραπλανητικό και αντιεπιστημονικό. Επίσης αποφεύγεται προφανώς σκόπιμα να δώσετε τον ορισμό του όρου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί δεν θέλετε για την ώρα να πάρετε καθαρή θέση απέναντι, παραδείγματος χάρη, στην πυρηνική ενέργεια. Το πράσινο και το μπλε υδρογόνο και ταυτόχρονα αποφεύγετε τις κακοτοπιές περί ΑΠΕ από την καύση της βιομάζας, πολύ περισσότερο αυτής που περιλαμβάνεται σε σύμμικτα σκουπίδια, μονάδες καύσης, αποβλήτων, τσιμεντοβιομηχανίες και άλλα. Βλέπετε πόσο επιστημοσύνη τα πάντα τα υποτάσσετε στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, ακόμα και την επιστήμη και την τεχνολογία παραποιημένες. Στο β' κεφάλαιο και τα άρθρα 4-5-6, όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που θα εκπονηθεί η λεγόμενη εθνική στρατηγική και τα περιφέρεια σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Όμως ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, εντάσσονται και θα συνεχίζουν να εντάσσονται στη στρατηγική που υποτίθεται ότι θα αποφασιστεί στο άμεσο μέλλον. Συνολικά, στο θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μπορεί να καταργούνται ορισμένα άρθρα του νόμου 4414 του 2016 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όμως στην ουσία αντικαθίσταται με άλλα παραπλησίου περιεχομένου και τα περισσότερα και ουσιαστικότερα μένουν ατόφια. Συνεπώς, εμείς το θεωρούμε λογικό και αποδεικνύεται ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία βαδίζουν σταθερά και καθομολογία πάνω στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και με αυτή την έννοια, οι καυγάδες σας αποσκοπούν στην απόκρυψη της ταύτισής σας σε μια αντιλαϊκή πολιτική που είναι σε όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος του λαού και στο θέμα του κλιματικού νόμου. Επίσης, στους γενικούς στόχους στην περιγραφή για εθνική στρατηγική, τόσο στο άρθρο 5 όσο και στα περιφερειακά σχέδια στο άρθρο 6, υπάρχει κατεύθυνση για εκτιμήσεις από διαφορετικά κλιματικά σενάρια. Όμως,
στην πράξη δεν εξασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη εκτίμηση τροτότητας από φυσικά φαινόμενα και κινδύνους για το περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη στο άρθρο 6 μπαίνει να εξεταστεί η ενσωμάτωση προτινόμενων μέτρων και υφιστάμενες πολιτικές για φυσικές καταστροφές. Εξέταση της συμβατότητας των περιφερειακών σχεδίων με άλλα σχέδια. Φαίνεται και από τις διατυπώσεις και από την πείρα μέχρι σήμερα ότι δεν υπάρχει μια πολιτική που να εξετάζει ολοκληρωμένα μια περιοχή με βάση το σύνολο των κινδύνων, παίρνοντας υπόψη την αλληλεπίδρασή τους και εξετάζοντας ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν με στόχο την ουσιαστική προστασία της υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος. Δηλαδή μέτρα και κατευθύνσεις που αφορούν από τις χρήσεις γης, τις ενεργειακές πηγές μέχρι ειδικά ζητήματα. Και φυσικά μέσα στα κριτήρια που θα έπρεπε να εξετάζονται, ωστόσο αυτό συνολικά δεν γίνεται και το αποφεύγεται όπως ο διάβολος το λιβάνι, είναι το θέμα της μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης με την αξιοποίηση του εγχώριου ορυκτού πλούτου που θα καθιστούσε έτσι φτηνότερη την παραγωγή και χρήση ενέργειας για τη λαϊκή κατανάλωση και την παραγωγική διαδικασία. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει η ενεργειακή φτώχεια για το λαό, αλλά μόνο η κερδοφορία των καπιταλιστών. Γι' αυτό η πολιτική σας είναι εχθρική στην αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, ακόμα και υδροηλεκτρικών σταθμών που συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ίδρυυση, στην άρδευση, στην αντιπλημμυρική προστασία. Επίσης κάνει εντύπωση ότι στους στόχους μπαίνει μεταξύ άλλων και ασφάλιση. Μιλάω για την παράγραφο 3γ στο άρθρο 5. Στο άρθρο 7. Αναφέρονται οι τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα, εξειδικεύοντας τα μέτρα, τους άξονες δράσεων με χρονοδιαγραμμένη τη μετάβαση σε αυτούς τους τομείς που έχουν επενδυτική προτεραιότητα για το κεφάλαιο και φυσικά όχι για την κοινωνία. Στο κεφάλαιο γάμα, το άρθρο 10 με τα γενικά μέτρα πολιτικής περιγράφεται η ένταση των προσπαθειών της κυβέρνησης για γενικευμένη μετάβαση σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, βαφτίζεται ανανεώσιμο αέριο το βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια χώνευση των οργανικών αποβλήτων. Προβάλλεται η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, αλλά και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη διαχείριση των αποβλήτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Και αυτό τη στιγμή που πρώτον η διαδικασία ανακύκλωσης των δημοτικών αποβλήτων έχει καταντήσει συνώνυμο της ενεργειακής σπατάλης και της οικονομικής αφέμαξης των λαϊκών οικοκυριών. Και δεύτερο, ένα σημαντικό ποσοστό επί των παραγόμενων αποβλήτων προβλέπεται να καίγεται σε επί τούτων μονάδες καύσης. Στο άρθρο 11. Απαγορεύει ρητά από 1η-1η του 2029 να υπάρχουν στο ενεργειακό μείγμα στερεά ορυκτά καύσιμα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη σήμερα που ο λιγνίτης είναι άφθονος στη χώρα μας, έχει μειωθεί στο 3,2% η συμμετοχή του, ενώ οι πανάκριβες ΑΠΕ βρίσκονται στο 40% και το φυσικό αέριο στο 26,6%. Να γιατί είναι υπέρογες οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και έχει οδηγήσει σε έκρηξη των λήξη πρόθεσμων οφειλών. Τη στιγμή που υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία, πιο φιλική στο περιβάλλον, για αξιοποίηση του εγχώριου λιγνίτη σε μονάδες συνδυασμού κύκλου υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Μάλιστα, η σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στρατηγική αποτυπώνεται σε όλους τους νόμους που ψηφίστηκαν και υλοποιούνται μια μετά την άλλη από τις κυβερνήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
Παρά λοιπόν την εκτείναξη του κόστους ενέργειας το τελευταίο διάστημα, λόγω της απελευθέρωσης, της απολιγνητοποίησης, της χρήσης φυσικού αερίου, γενικότερα λόγω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, η προώθηση αυτής της ενεργειακής πολιτικής συνεχίζεται απερέγκλητα μαζί και το ράλι των τιμών, εγκαταλείποντας τη μοναδική πηγή ενέργειας που μπορεί να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές στη χώρα μας και στο λαό μας. Στο άρθρο 12 προωθούνται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, χωρίς να υπολογίζεται η βίαια υποβάθμιση της ζωής της λαϊκής οικογένειας και η χρεοκοπία ορισμένων αυτοαπασχολούμενων. Προβλέπεται πως σταδιακά από το 2026 τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν θα είναι αναγκαστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως τα νέα επιβατηγά τα ταξί, και θα προχωρήσει με ταχύτητα η εποχή της ηλεκτρικής αυτοκίνησης μέχρι το Γενάρη του 2030. Όμως πώς θα μπορούν να αγοράσουν τα πολύ ακριβότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ειδικά οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες, ενώ η απόκτησή τους από δεύτερο χέρι είναι αρκετά δαπανηρή? Ουσιαστικά, οι προβλέψεις του κλιματικού νόμου καθιστούν την αυτοκίνηση ως είδος πολυτελείας για τους λίγους και εκλεκτούς, αφήνοντας εκτός τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Μάλιστα, σε περίπτωση μη τήρησης με τα χρονοδιαγράμματα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, δηλαδή εκβιασμός και το μαστίγιο. Όμως, πιο ειδικά, θα πω για τους αυταπασχολούμενους αυτοκινητιστές ταξί που τους τσακίζει στην κυριολεξία. Γιατί? Πρώτον, η αγορά ηλεκτροκινούμενου οχήματος παραμένει οικονομικά δυσπρόσιτη, καθώς η επιδότηση που δίνεται δεν καλύπτει την υπέρμετρη αύξηση στην αγορά του νέου οχήματος, και αυτό σε συνθήκες μείωσης των εισοδημάτων των ταξιτζίδων. Δεύτερον, η χρήση ηλεκτροκινούμενου ταξί παραμένει προς το παρόν δυσχρήστη, λόγω του απαιτούμενου χρόνου φόρτισης, ελάχιστων επαρκών υποδομών για σταθμή εκφόρτισης κλπ. Τρίτον, αυξάνει κατακόρυφα το κόστος συντήρησης και επισκευής, αφού μόνο η αντικατάσταση μπαταρίας, που υπολογίζεται γύρω στο 30% του κόστους, θα απαιτείται να αλλάζεται κάθε 4 με 5 χρόνια, 3 χρόνια μας είπε ο κύριος Λιμπερόπουλος πριν, άρα πολύ πιο γρήγορα. Δίκαιο λοιπόν είναι το αίτημα για κατάργηση του άρθρου περί υποχρεωτικότητας στην αντικατάσταση των οχημάτων από το Γενάρη του 2026. Δίκαιο επίσης είναι και για αύξηση της επιδότησης στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για όποιον το επιθυμεί, αλλά και στην επιδότηση γενικά για την αντικατάσταση οχήματος. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 13 και 14, που θα είναι τα τελευταία και θα συνεχίσω αύριο γιατί θέλω να μιλήσω αναλυτικά, αφορούν τα συλλεγόμενα σημεία επαναφόρτισης, την εγκατάσταση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Ουσιαστικά τροποποιεί το νόμο 4710 του 2020. Ποια είναι η ουσία? Ότι η Κομισιόν το προηγούμενο διάστημα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών, έδωσε μια σειρά από κίνητρα άμεσης και έμεσης ενίσχυσης προς τους ομίλους για να προωθηθεί η αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, αλλά και η παραγωγή αντίστοιχα σε συσσωρευτές, μπαταρίες και άλλα. Η προώθηση λοιπόν της ηλεκτροκίνησης και η ένταξή του στη πράσινη ατζέντα και φυσικά στο κλιματικό νόμο γίνεται με σκοπό την απόσπαση μεγαλύτερου κομματιού από την πίτα των διεθνών αγορών για λογαριασμό όμως των ευρωπαϊκών ομίλων αυτοκινητοβιομηχανίας, προκειμένου
να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κίνα. Θα συνεχίσω αύριο αναλυτικά στα υπόλοιπα άρθρα.